Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε μια Παρασκευή εσκαλό από φιλέτο κοτόπουλο με σάλτσα κάρι. Φίλες και φίλοι, βάζουμε στο τηγάνι λίγο βουτυράκι, προσθέτουμε λίγο ηλιέλαιο και μέχρι να ζεσταθεί αυτό θα προετοιμάσουμε τα εσκαλόπ. Εδώ έχουμε 3 εσκαλόπ από στήθος φιλέτο. Άρα το πιπερώνουμε και λίγο αλευρώνουμε. Μέχρι να κάψει, εδώ φίλες μου και φίλοι έχουμε μία σάλτσα κάρι την οποία την έχουμε κάνει εμείς. Αν πάτε στο βιντεάκι σάλτσα κάρι μπορείτε να δείτε πως γίνεται. Είναι μια σάλτσα τόσο γνωστή, τόσο διαδεδομένη που μπορούμε να την κάνουμε και στο σπίτι και να συνοδέψει τα παρασκευάσματα. Βάζουμε τα κοτόπουλα μέσα στο τηγάνι. Μετά από 2 λεπτά τα γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με γαρνιτούρες που να έχουν και χρώμα, αλλά όχι μόνο, να έχουν και γεύση. Έχουμε πει για τις γαρνιτούρες πόσο σημαντικές είναι και αυτές. Αν δείτε φίλες και φίλοι, όταν το τρυπάω πρέπει να βγαίνει διαυγές η ζωμό, η υγρός. Καταλάβατε, για να δούμε ότι είναι έτοιμα. Βασικά από 3 λεπτά με 4 από κάθε πλευρά είναι έτοιμα. Θα τα βγάλουμε και θα τα κρατήσουμε κάπου ζεστά. Για να δούμε τη θερμοκρασία, θα βάλουμε λίγο ζωμό μέσα. Βλέπετε, ακόμη έχει δυνατή θερμοκρασία. Το κρυώνουμε λίγο με το ζωμό και το ζωμό το ξαναβάζουμε για να το χρησιμοποιήσουμε, δεν έχει κάτι. Λοιπόν, θα συμπληρώσουμε λίγο γάλα. Και θα βάλουμε τη σάλτσα κάρι που έχουμε δείξει πως γίνεται στο βιντεάκι. Με ένα σύρμα σιλικόνης ανακατεύουμε. Δοκιμάζουμε τη σάλτσα. Είναι πάρα πολύ εύγευστη. Μπορούμε να βάλουμε λίγο ακόμη. Είναι αρκετή. Μπορούμε να πάμε να σερβίρουμε το πιάτο. Γνωρίζουμε το πόσο έντονη γεύση και ξεχωριστή έχει το κάρι. Που έχουμε δει στο βιντεάκι πως τα φτιάχνουμε. Και επίσης θα βάλουμε καρότο και φασολάκια σωτέ. Για τις γαρνιτούρες έχουμε μιλήσει πόσο σημαντικές είναι και πόσο τις κάνουμε και αυτές το ίδιο εύγευσες και νόστιμες. Δηλαδή, όχι να συμπληρώνουν μόνο το πιάτο για να δείχνουν μια εικόνα, έχει και αυτό ότι πρέπει να είναι νόστιμες, αντάξιες. Και έχουμε τη σάλτσα έτοιμη. Είναι μια τόσο ξεχωριστή σάλτσα η κάρι,
Φίλες και φίλοι, μόλις κάναμε ένα πιάτο, τουλάχιστον η σάλτσα είναι πάρα πολύ γνωστή σε όλους. Είναι το σκαλόπι κοτόπουλο με σάλτσα κάρι. Έχουμε δείξει στο βιντεάκι πώς γίνεται η κάρι. Μπορείτε να τη φτιάξετε και να δημιουργήσετε τα δικά σας πιάτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Ραντεβού στο Μαγειρεύοντας Ελληνικά και όχι μόνο, θα είμαι εκεί. Ίσως κάτι σας φανεί χρήσιμο. Να είστε πάντα καλά.